Ερώτηση κατατέθηκε από τον αναπληρωτή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη και άλλους 33 βουλευτές άλλων ομών της χώρας προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Γειτονικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας για την εξαίρεση των ελευθέρων επαγγελματιών από τη δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι με αυτήν την εξέλιξη όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν χρέη προς τις τράπεζες που αδυνατούν να τα αποπληρώσουν θα έχουν πλέον να κάνουν με τα founds και με την απειλή κατασχέσεων, ενώ όσοι έχουν χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα οδηγηθούν σε περιθωριοποίηση, ξαφνικό επαγγελματικό θάνατο και θα βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με ποινικές και αστικές ευθύνες. Μια προσπάθεια διασφάλισης των μεσαίων επιχειρήσεων, όπου ειδικότερα κατά την τελευταία διετία πάνω από 70 και χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες ως λέγει η κυβέρνηση είναι ο κορμός της οικονομίας, δυστυχώς οδηγούνται σε κλείσιμο. Αυτό θα συνεχιστεί. Ο συμβασμός αυτός έχει να κάνει με μια μακροχρόνια σε εισαγωγικά διασφάλιση που δεν επιτυχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Απλά θα έλεγα ως μια αποφόλυγα, μια σαπουνόσουσκα προσπαθεί η κυβέρνηση να ξεγελάσει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά και δεν πρόκειται να επιτευχθεί το παραμικρό. Δυστυχώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να κλείνουν. Μεταξύ άλλων, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ερώτηση αναφέρεται ότι εάν η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, στα δημόσια έσοδα, αλλά και τις κοινωνικές συνέπειες μετά από μια τέτοια εξέλιξη.